Όσα οι κυβερνώντες υποσχέθηκαν για την Ηλία και δεν τα έπραξαν, είναι αυτά που θα δώσουν στις επόμενες εκλογές μεγάλο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία στον Ομό. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων χθες ο Δήμαρχος Πειραιά και τέος Υπουργός Βασίλης Μιχαλολιάκος, που παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της παρουσίας του στον Ομό προσκεκλημένο στις νόδες Νέας Δημοκρατίας του Νομού. Με ξεκάθαρο λόγο, ο κ. Μιχαλολιάκος εξέφρασε την πίστη ότι το κόμμα του θα είναι αυτό που θα έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας στις επόμενες εκλογές, τονίζοντας ωστόσο ότι η τετραετία του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να εξαντληθεί, εκτός κι αν ο Πρωθυπουργός δηλώσει αδυναμία διακυβέρνησης. Τον κύριο Μιχαλολιάκο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Γιώργος Χήνος, παρουσία του βουλευτή Ηλίας Κώστα Τζαβάρα, της βουλευτού επικρατείας Διονυσίας Θεοδόρας Αυγερινοπούλου, του πρώην βουλευτή Παναγιώτη Αδρακτά και πολλών στελεχών του κόμματος. Μια υποδοχή που δεν θα μπορούσε να μην είναι θερμή και έντονα φορτισμένη συγκινησιακά, καθώς ο κύριος Χήνος έχει ζήσει τη χρυσή εποχή της ΟΝΕΔ, όταν ο Δήμαρχος Πειραιά ήταν αρχηγός της νεολαίας. Στο χαιρετισμό του, μάλιστα, αναφέρθηκε στον κύριο Μιχαλολιάκο, χαρακτηρίζοντάς τον εμβληματική προσωπικότητα του κόμματος, που εδώ και 30 χρόνια δεσπόζει την προσπάθεια που καταβάλει η Νέα Δημοκρατία για το καλό πάνω απ' όλα για την πατρίδα και μετά για την παράταξη και το κόμμα. Είναι και θα είναι μια εμβληματική προσωπικότητα του κόμματος, που εδώ και 30 χρόνια δεσπόζει στην προσπάθεια που καταβάλει η Νέα Δημοκρατία για τους σκοπούς που όλοι ξέρουμε, που είναι το καλό πάνω απ' όλα για την πατρίδα μας και μετά για την παράταξη και για το κόμμα. Ο κ. Μιχαλολιάκος αναφέρθηκε στις πληγές της Ηλίας από το καλοκαίρι του 2007, τονίζοντας ότι σηματοδοτούν και τις διαχρονικές πολιτικές ευθύνες, ακόμη και τις ευθύνες της νέας μεταπολίτευσης. Γιατί πιστεύω ότι η μεταπολίτευση του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, που πήρε την Ελλάδα από τη φτωχογειτονιά των Βαλκανίων και την οδήγησε στη σαλόνια της Ευρώπης, και έπειτα ήρθαν οι άλλοι και την έσπρωξαν προς τα κάτω. Αυτή η μεταπολίτευση κλείνει τον κύκλο της. Και έχω την αίσθηση ότι μέρα με την ημέρα μεγαλώνει η δυναμική που αποκτά η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, με τον Αντώνη τον Σαμαρά στο τιμόνι. Ο κ. Μιχαλολιάκος τόνισε ότι ήρθε η ώρα που κλείνει η πολιτική της χώρας μας στις οικογενειακές δυναστείες και δίνει την εξουσία στις δυνάμεις της κοινωνίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο τελευταίος των οικογενειακών δυναστειών είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος, όπως είπε, βλάπτει τη χώρα και το πολιτικό σύστημα. Αυτό που κυρίως μας πληγώνει στη νέα παπανδρεϊκή περίοδο είναι ότι ενώ ζούμε μια πρωτόγνωρη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, που μεταξύ των άλλων αιτίων έχει την αναντιστοιχία λόγων προεκλογικών και έργων μετεκλογικών, ο Γιώργος Παπανδρέου μας θυμίζει τον πολιτικό ηγέτη του υπάρχουν λεφτά για να κάνει κοινωνική πολιτική και ταυτόχρονα τον μετεκλογικό πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και να αυξήσει κι άλλο τις κοινωνικές ανισότητες και το χειρότερο υποτάσσει και παραδίδει την εθνική μας ανεξαρτησία στις δυνάμεις της Τρόικα. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ότι δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο να δομηθεί η καινούργια Νέα Δημοκρατία χωρίς κενά και παραλήψεις, ώστε στο μέλλον που ο ελληνικός λαός θα της δώσει την εντολή να αποφύγει εντελώς φαινόμενα μιμητισμού που δεν τα απέφυγε στην προηγούμενη διαχείριση της εξουσίας. Φαινόμενα μιμητισμού εννοώ με τα φαινόμενα αυτά που δημιουργήθηκαν, που γέννησε το ΠΑΣΟΚ και χαρακτηρίζουν το δημόσιο βίο. Της αναντιστοιχίας, της διαφθοράς, να είναι τόσο ισχυρά τα αντανακλαστικά, ώστε να μην μπορεί κανείς να έχει τέτοια φαινόμενα μιμητισμού. Νομίζω ότι πάμε καλά, μπορούμε καλύτερα, σε αυτή την πολιτική πορεία της καινούριας Νέας Δημοκρατίας χωράνε όλοι, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Αυτοί που θέλουν την πολιτική όμως να είναι μια διαδικασία προσφοράς στους πολίτες και όχι προσφοράς στους εαυτούς μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αργά το βράδυ ο κ. Μιχαλολιάκος εκφώνησε πολιτική ομιλία σε εκδήλωση συναισθίαση στο κέντρο Δεμήρης, στην οποία παρέστησαν πολλά στελέχη του κόμματος από την Ηλία αλλά και την Αχαΐα.